Οι πλημμύρε στην περιοχή του Τοέβ Βοηράνη δεν έχουν να κάνουν μόνο με τι πολυήμερε ισχυρέ βροχοπτώσει, αλλά και με το γεγονό τη απόφραξη των κάθετων καναλιών στι διόρυγε δοξά του καλαμπακίου νεροφράκτη Βαλτοχωρίου λόγω του αναδασμού. Δεν έπρεπε να κλείσουν τα βυζαχτάρια, υποστήριξε στο Σταρ Βορείου Ελλάδο ο πρώην πρόεδρο του Τοέβ Δημήτρη Σιμεωνίδη. Μέχρι τον αναδασμό, α βγει ένα και να πει ότι πλημμύρισε ο κάμπο. Όταν έκαναν τον αναδασμό του είπα επανειλημμένα μην κλείνετε τα βιζαχτάρια από τη διόρυγα δοξά του πήγαινε στην Καλαμπακίου από την Καλαμπακίου πήγαινε στην Αεροφράκτου και από την Αεροφράκτου είχε τρία που πήγαιναν στη Βαλτοχωρίου η Βαλτοχωρίου είχε πέντε και πήγαιναν στον Μαυροπόταμο, Μαυροπόταμο στα Τενάγη Φιλίππων Τώρα τα βιζαχτάρια κλείσανε με την παραμικρή βροχή που θα πάνε τα νερά πλημμύρισε ο κάμπο. τα κλείσανε, μην τα κλείνετε και κάναν πλεονάσματα από 500 και 700 στρέμματα έκλεισαν οι διόρυγες, διόρυγες μεγάλες Κατ... έγιναν πλημμύρε μέχρι που να γίνει ο αναδασμός καμιά φορά ούτε ένα στρέμμα χωράφι πλημμύρισε γιατί έβρισκαν λέτε διέξοδο τα νερά ε, έβρισκαν, είχαν πυζαχτάρια δύο είχε είναι, η Καλαμπακίου, η, η, η Δοξάντου δύο είχε η Τέσσερα νεροφρακτου νερόφρακτο. Mm Πέντε-έξι -hmm. βαλτοχωρίου τα οποία πέφτουν τα νερά κατευθείαν. Τα τενέγει Φιλίππων. Mm -hmm. Κα... το, λέτε, το λέτε αυτό γιατί βλέπετε ότι ανησυχούν οι αγρότε με τι πολλέ πλημμύρε και καταστρέφονται και οι παραγωγοί. Δεν είπανε πλημμυρίσαμε. Ε, ε, τι να σα κάνω λέω, Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Μην τα κλείνετε συγκεκριμένα και του προέδρου και του Καλαμόνου και τη Αγία Παρασκευή. Τους είπα μην τα κλείνετε αυτά, θα κινδυνεύσουμε, θα πλημμυρίσουμε και όπως πλημμυρίσαμε, δεν είναι πρώτη φορά που πλημμυρίζουμε. Mm -hmm. τα... Και κάθονται τώρα και συζητάνε πως πλημμύρισαν και πού θα τα στείλουν τα νερά. Έμαθα πλημμύρισε ένας uh, στάβλος, mm -hmm. του mm -hmm. Ανθόπουλος Ανθόπουλο Σταύλος. Κρίμα δεν είναι, έκλεισαν τα κανάλια, τι τα κλείνετε τα κανάλια για να κάνουν πλεονάζο τα στρέμματα στο, στον κάμπο. 700 στρέμματα λέει, δεν ξέρω και καλά, έβγαλαν πλεονάσμα στον Άγιο Αθανάσιο, στο Καλαμπάκι βγάλανε, στον Νεροφράκτη βγάλανε στην Αγία Παρασκευή. Λέτε όμως ότι αυτά τα πλεονάσματα δημιούργησαν προβλήματα όμως, ναι. γιατί δεν έχουν που να βρουν διέξοδο τα νερά. Ναι, ναι. έκαναν τώρα ένα μπαϊμπάς εκεί στην Νεροφράκτου, Πηγαίνοντα για το δρόμο τη, νικήσαν στην άσφαλτο, αλλά είναι μικρό. Μιλάμε τώρα για διάμετρο 2x2x3 ύψο γέφυρε. Τα κλείσαν όλα. Δεν υπάρχει διόξοδο να φύγει το νερό. Πρέπει να φύγουν τα νερά όλα. Τα δεν τα παίρνει ο κάμπο, δεν τα παίρνει. Οπότε λέτε αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Βέβαια τώρα τι θα κάνουν θα χτυπήσουν τέτοια κανάλια πάλι θα χτυπήσουν θα μπορέσουν πήγαν και τα κλείσανε. Να, αυτό ναι. ήθελα να σα πω Ωραία. και ας αφήσουν τα παραμύθια.